Θα αλλάξουμε εντελώς τώρα κλίμα στο δελτίο, κυρίες και κύριοι. Την άμεση άρση του μέτρου της εξίσουσης του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης με αυτό του πετρελαίου κίνησης και την επαναφορά του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης στα επίπεδα του 2011 εντός των επιτρεπτών ορίων της οδηγίας 2003-96 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Παράλληλα, για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων, ζητεί από το Υπουργείο Οικονομικών να εφαρμόσει τις αδρανοποιημένες, όπως αναφέρει, νομοθετικές διατάξεις 3794 του 2009 και του 2012 για την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος εισρωών νεκρών σε όλα τα στάδια διάθεσης και διακίνησης καυσίμων, που εκκρεμούν από το 2009. Να δούμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Γρεβενών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, Γιάννης Παπαζήσης. Μετά από 2 χρόνια από την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η πολιτεία είδε ότι αυτό το μέτρο δεν ωφέλησε τα δημόσια οικονομικά. Βάζει μέσα την πολιτεία 700 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο κόσμος δεν ζεσταίνεται. Οι πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης έχουν μειωθεί κατά 70%. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή η τάση να μειωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Τώρα, υπάρχει μια πολύ σημαντική ειδοποιώς διαφορά που θα πρέπει να την καταλάβει και ειδικά να την καταλάβει ο κόσμος. Η πολιτεία, το κράτος θέλει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για την επόμενη χρονιά που θα διανύσουμε κατά 15-20%. Αυτό σημαίνει μια πτώση μόνο της τάξης των 8 λεπτών. Εμείς προτείνουμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων να άρει εντελώς το μέτρο της επιδότησης και να πάει σε καθαρές τιμές και σε καθαρές λύσεις. Δηλαδή να αφήσει το πετρέλαιο όπως ήταν το 2012 και αν το κάνει θα κοιμανθεί σε τιμές περίπου το 85-86 λεπτά το λίτρο. Θα είναι κάτι που θα είναι ελκυστικό και για τον καταναλωτή να τα αγοράσει αλλά και να γεμίσουν τα δημόσια ταμεία. Και είναι και να πούμε και κάτι άλλο. Μας εδέει σε 2 χρονιές και μας βοήθησε και ο Θεός και είχαμε 2 χειμώνες που δεν έκανε κρύο, έτσι. Σε μια χρονιά που θα είναι δύσκολη και θα είναι, αν θέλετε, κλασική για τα δεδομένα εδώ της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, δεν ξέρω και τι άλλου είδους προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν. Οψόμεθα και νομίζουμε ότι θα ληφθεί η καλύτερη δυνατή απόφαση για τον κόσμο. Υπάρχει κάποια συνάντηση που έχετε κάνει με το νέο επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, με τον κύριο Χαρδούβελη? Με στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών γίνονται διαρκώς, είμαστε σε... και με τον κύριο Γιακουμάτο του Ανάπτυξης. Είμαστε και εκείνος μας είπε προχθές, ας πούμε, ότι είναι ένα μέτρο το οποίο έχει πάρθει η τελική απόφαση από την πλευρά της πολιτείας ότι θα μειωθεί ο ειδικός φόρος. Τώρα εμείς θέλουμε να ξέρουμε το πόσο και με ποιο τρόπο. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα το 1,20 και μπλέξε ξανά με τις επιδοτήσεις να πάρει τα 35 λεπτά. Είναι μια γραφειοκρατική λύση, αν θέλετε, που στο τέλος της δεν φτάνουν όλοι. Μπλέκουν στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και δεν τα παίρνουν όλοι. Εμείς λέμε να πάει η τιμή απευθείας στα 85-86 λεπτά, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι ένα κοινωνικό αγαθό, σε όλο τον κόσμο.